Η πτώση της αυτοκρατορίας του κακού δημιούργησε ένα κενό μεταξύ Ρωσίας και Δύσεως, το οποίο εμείς οι τρίτοι ονομάζουμε Ανατολική Ευρώπη. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι συνένεσε στην ενοποίηση της τότε διαιρεμένης Γερμανίας υπό την προϋπόθεση το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτηνόταν στην Ανατολική Ευρώπη, που η Μόσχα ευλόγως ανέκαθεν θεωρούσε ζωτικό της χώρο. Η ΜΕΝ Δύση, ας λέμε καλύτερα η ΗΠΑ για να ακριβολογούμε, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πολιτική παρακολούθημα της Ουάσιγκτον, ως νικήτρια του ψυχρού πολέμου επιδιώκει να επεκτείνει τα ζωτικά της συμφέροντα στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Η ΔΕ Ρωσία διαρριγνύει τα ημάτια της επαναλαμβάνοντας προς τους δυτικούς την ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή προς τον Μακάριο «Άλλα συμφωνήσαμε, άλλα πράτεται». Έρχεται κάποτε και η ώρα της εντάσεως, της κρίσεως, της ώρας να ομιλήσουν οι κάνες, εάν δεν ομιλεί η διπλωματία, όπως συνέβη προκειμένως την Πέμπτη. Η πρόσληψη του καθεστώτος Πούτιν ως δικτατορικού, που είναι, όχι όμως ως μέρους της Ευρώπης, που επίσης είναι, αποτελεί βαθιά πολιτική πλάνη, μάλλον απολυτική, διότι αυτομάτως προξενεί αντίδραση. Είναι σαν να ακούμε τον Πούτιν πίσω από τις βαριές κλειστές πόρτες του Κρεμλίνου, να λέει «Ναι, η εξουσία μου ίσως θεωρείται αυταρχική, αλλά και εσείς είστε υπεριαλιστές. Άλλα συμφωνήσαμε όταν διελήθη η ΕΣΔΑ και άλλα κάνετε θέλοντας να φέρετε το ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας». Εάν η Δύση προσχωρούσε στην προφανή αντίληψη ότι ο ανταγωνιστής της στη σημερινή εποχή δεν είναι η Μόσχα και ότι αντίθετα η γεωγραφική θέση της Ρωσίας επιβάλλει μια στρατηγική συμπόρευση, τότε ούτε ενεργειακά κόστη θα υφίσταται, ούτε ανώφελες αντιπαραθέσεις και προφανώς δεν θα ακουγόταν η κλαγκή των όπλων. Ναι, η κουλτούρα των Ρώσων δεν είναι όμοια με εκείνη των Δυτικών, αλλά μήπως η κουλτούρα λόγου χάρη των Ελλήνων είναι ίδια με των Σουηδών? Όχι, και όμως μια χαρά μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζουν Όμηρο και Σεφέρι, διαβάζουμε Στρίνμπεργκ. Το ίδιο ισχύει και με τη σχέση Δύσεως-Ρωσίας, ενός είδους συνεννόηση με όρους στρατηγικούς. Κάποιος πρέπει να την επιδιώξει από τους δυτικούς ηγέτες. Δεν ξεχνούμε εμείς οι παραδοσιακοί ευρωπαϊστές πως ο Μονέ, ο Σουμάν, ο Αντενάουερ, ο Ντεγκάσπερι, ο Σπινέλι άφησαν κατά μέρος τις ιδεολογικές τους διαφορές, αλλά κυρίως άφησαν κατά μέρος την απόλυτη αντιπαλότητα των χωρών τους στην επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έθεσαν υπό κοινή διαχείριση τις πρώτες ύλες του πολέμου, τον άνθρακα και τον χάλιβα. Οι σημερινοί ηγέτες της Δύσεως ευρίσκονται ενώπιον παρόμοιας προκλήσεως. Όπως μας θυμίζει ο Ιωάννης Πεπελάσης στο εξαιρετικό βιβλίο του «Μυθικές ελληνικές διαπραγματεύσεις», εκδόσεις Μπαρμπουνάκης του 2021, ο Δαρίος, θέλοντας να εξευμενήσει τον μεγάλο Αλέξανδρο, του πρότεινε να του παραχωρήσει όλη την έκταση που περικλείται μεταξύ του Εφράτη ποταμού και του Αιγαίου Πελάγους και να τη δώσει την κόρη του ως σύζυγο, προκειμένου να τον αναγνωρίσει ως φίλο και σύμμαχο. Και η απάντηση του Αλεξάνδρου ήταν ότι την γη αυτή μπορεί να την κατακτήσει και χωρίς την προσφορά του Δαρίου, ενώ αν ήθελε την κόρη του για σύζυγο θα την έπαιρνε και χωρίς την έγκριση του πατέρα της. Η καθοριστική διαφορά όμως είναι ότι ούτε οι σημερινοί ηγέτες της Δύσεως είναι Μεγαλέξανδροι, ούτε ο Πούτιν είναι Δαρίος. Καλή και κυρίως ειρηνική Κυριακή, μας εύχεται ο κύριος Διαμαντής Σαϊτανίδης. Μόνο που υπάρχει μια διαφορά, εγώ βλέπω εδώ, ότι όταν είχαν φτιάξει τον Χίτλερ για αντίπαλό τους, τον έφτιαξαν κακό για να μπορέσουν να τον κάψουν, να μπορέσουν να τον διαμελήσουν, όπως και κάνανε. Το ίδιο κάνανε και με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και με τον Σαντάμ Χουσέιν και με τον Μουαμάρ Καντάφι και πήγαν να το κάνουν και με τον Άσαντ, τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ στη Συρία. Πολλά παραδείγματα έχουμε. Πολλούς έχουν ανδρώσει ως κακούς και μετά τους κάψανε. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολύ μικρή διαφορά που όμως γίνεται τεράστια αυτή τη στιγμή, ότι ο Πούτιν όταν ήταν χαμηλόβαθμος τέλεχος της ΚΑΓΚΕΜΠΕ με κάποιο τρόπο είχε καταλάβει ότι το μέλλον της Ρωσίας είναι το φυσικό αέριο. Και πήγε και σπούδασε μεταλλιολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο και αυτή τη στιγμή κρατάει, πώς λέγεται, και το πεπόνι και το μαχαίρι. Δηλαδή δεν μπορούν να τον κάψουν, γιατί έχει το φυσικό αέριο, έχει την ενέργεια.
στα χέρια του. Και πετρέλαιο, αλλά κυρίως φυσικό αέριο. Οπότε δεν μπορούν να τον κάψουν όπως το Χίτλερ. Δεν μπορούν να του πάρουν το φυσικό αέριο. Τι να κάνουν, να το πάρουν, πώς θα γίνει. Να σκοτώσουν και να το πάρουν, δεν γίνεται αυτή τη φορά. Βέβαια οι Γερμανοί, οι καημένοι είναι τόσο φοβισμένοι που υπακούνε τόσο πολύ που δεχτήκανε να ακυρώσουν τον Nord Stream 2, αλλά βέβαια αυτοί παίρνουν από τον Nord Stream 1, δεν έχουν πρόβλημα και παίρνουν με 5 φορές λιγότερη τιμή νομίζω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Οπότε δεν θα τους λυπηθούμε και ιδιαίτερα τους Γερμανούς που για ακόμη μια φορά δέχονται να πουλήσουν την υπόλοιπη Ευρώπη ως καλή υπήκοη του αυτοκράτορα. Αλλά τέλος πάντων, μάλλον ο Πούτιν δεν είναι Χίτλερ. Τώρα αν καταφέρουν μέχρι το τέλος να τον κάνουν, κρίμα θα είναι. Κρίμα για μας που θα πουδιάσουμε μετά.